Γεια σε όλους, να μην δώσω άλλο ένα βιντεάκι The Secret Wall. Είμαστε εδώ με το παρεάκι μου στο dungeon το Anki και είμαστε στο last boss και θα μας εξηγήσει εδώ ο Τάσος την τακτική. Να το δοκιμάσουμε. Πες μας, Τάσο. Λοιπόν, παιδιά, αρχικά θα αντιμετωπίσουμε αυτό εδώ το γιγάντα που βλέπουμε. Θοδωρή θα το ταγκάρισε εδώ μπροστά. Αυτό σε κάποια φάση θα σταματήσει και ο τρελός επιστήμονας, όπως τον αποκαλώ εγώ, από εκεί ψηλά από πάνω θα... δεν ξέρω ακριβώς το χιλάρι, μάλλον κάτι πρέπει να το χιλάρι, θα πρέπει να ανέβει ένα DPS εκεί πάνω και να του κάνει ένα-δύο hit, ίσα ίσα να τον κάνει interrupt δηλαδή. Ύστερα ξαναξυπνάει ο γίγαντας, το ξανασυνεχίζουμε, το ξαναβαράμε. Θα ξαναγίνει αυτή η διαδικασία ακόμα μια φορά και μετά θα κατέβει κάτω ο επιστήμονας εδώ. Αρχικά θα κατέβει πρώτη πλατφόρμα εδώ μπροστά μας και θα αρχίσει να βγάζει κάτι orbs, όπως ήταν το fight το τρίτο, δεν ήταν το τρίτο fight, να ήταν το δεύτερο. Ναι. Όπως ήταν το δεύτερο fight. Όταν αυτός θα βγει εδώ, εμείς πάμε στην πέρα πλατφόρμα, να το πω έτσι, για να μην τρώμε αυτά τα orb και αυτά τα waves που πετάει. Σε κάποια φάση σταματάει, πάμε, το χτυπάμε, εξαφανίζεται, ενώ παράλληλα πρέπει να βαράμε και το γίγαντα. Ο γίγαντας κάποια στιγμή θα πέσει. Μετά είναι το εύκολο μάτι του fight. Απλά θέλει να τελειώσουμε τον επιστήμονα, ας πούμε, που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα κάνει το ίδιο πράγμα και από την άλλη πλατφόρμα. Έρθουμε εμείς από αυτή τη μεριά να μην πάλι πάμε τα orbs και τα waves. Και στο τέλος, το τελευταίο κομμάτι θα ανέβει πάνω ψηλά. Θα τον ακολουθήσουμε εμείς από εκεί, από τις σκάλες, και θα τον αποτελειώσουμε εκεί πέρα. Οκ, okay, πάμε, μιλάμε και βλέπουμε. Να το κάνουμε ένα try. Θα το δούμε και στην πράξη. Ναι, ναι, άντε. Τάνκαρε. Θα πάω εγώ πάνω στις σκάλες να τον κάνω interrupt όταν θα χρειαστεί. Εσείς με το πώς και το παράτε, ακόμα και όταν είναι στα αναρρυθμένα, θα πώς και το παράτε. Ωραία. Ωραία, πάω εγώ πάνω. Απλά Μαρίνο έχει τον νου σου, μήπως και πάω ντάμα. Μπορεί να με χυλάρεις και από κάτω, δεν υπάρχει. Ωραία. Ναι, έχεις... Ήρα το μπανάτο, το boosting κοιτά. Τον κόβω εγώ ρε, μην νιώθεις. Ω, φραμπαλά, κατέβα κάτω, ω! Και ξανακατεβαίνουμε κάτω. Αυτό θα συμβεί ακόμα μια φορά. Ωραία, θα πας σε πάνω. Θα πάω πάλι εγώ. Οκ, okay, πάω πάνω. Το μπό τρώει γάμα τώρα, τρώει ε. Ναι, τρώει. Τρώει γάμα. Γι' αυτό λέω παράτε το, ναι. Οπα, ο φαντάρος πέφτει. Πού έχει πάει και ο φαντάρος? Ωραία, τώρα θα κατέβει κάτω επιστήμονα σε κάποια φάση και ακόμα. Οπότε δεν θα χρειάζεται να ξανανεύουμε. Μαρίνα, το ετσί σου.
λοιπά. Χιλ, χιλ το τάγκ. Έπεσε, έπεσε ο χιλ. Πέσαμε κάποιον. Ναι, εγώ πέθαμε. Φύγε από εκεί, φύγε από εκεί. Βαγγέλη. Δεν θέλει να το φάω. Μην το φάω αυτό. Σε φάς, πέσε εκεί, πέσε μες στην πέσε. Φάτω, στη λίμνη. Απ' στραπώ που τσαμπώ που ήρθε ρε. Τον έχουμε ρε. Πώς αν δεν πέφτει ο Θοδωράς, τον έχουμε. Ναι, το ξέρω, απλά... ναι, καλά θα πάω, αλλά θέλω ακόμα να δουλειά. Ο κύριος πήγε τα σέντες στο σπίτι. Φύγετε από εκεί, φύγετε από εκεί. Έχουμε. Έπεσε. Ωραία. Τώρα. Ποιοι πίναμε. Εγώ το τάγκ και εσύ. Κάτε από εδώ, κάτε. Ναι, με να φύγει από εδώ. Του τον φάμε. Ναι, θα το... Για ακόμα. 30 δευτερόλεπτα θέλω ρε, πούς, για να χρησιμοποιήσω χιλ. Τώρα τον τρώμε. Τώρα θα πάει πάνω αυτό και εκεί το αμφιτριώνει. Killer D. Όχι. Εδώ κάτω ήρθε, κάτω. Γιατί ήρθε κάτω. 10 δευτερόλεπτα. Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε 10 δευτερόλεπτα, πάρω 3 χιλιάρικα πάνω μου 4. Μπορούμε. Το έχουμε. Μην νιώθεις. Κάναμε πολύ damage, γι' αυτό ξαναπήγε από την άλλη ωραία. Όταν του μειώσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό της ζωής του, τότε πάει πάνω. Τι τον παράμε τώρα. Πήγε πάνω, τι κάνει. Ναι. Ωραία. Τώρα θα πάει πάνω. Τώρα πρέπει να ανέβουμε γρήγορα πάνω. Και να τον αποτελειώσουμε. Άντε, άντε. Τώρα εσύ είσαι εδώ, έτσι. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ, Άγκο, γιατί για να μην πέσουμε μέσα. Βαγγέλη, άσε να το πάρεις μια ώρα. Ναι, οκ. Ωραία. Τον έχουμε ρε, εύκολο είναι, εντάξει. Το έχουμε. Καταλαβαίνει τίποτα που μπορείς, είναι βουνό. Κράτα λίγο, send report. Ρε ρε φίλε, άντε και γάμι σου. Πιπέρι στη γλώσσα μας, βλέπουν και ανήλικα παιδιά στο YouTube. Σας ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι μου, γεια σας.